Ο τελευταίος ομιλητής μας θα μας μιλήσει για τις επιπτώσεις στην υγεία, είναι ο Αλέξης ο Μπένος. Γεια σας και από μένα. Ευχαριστώ για την τιμή που μου έκανε η Επιτροπή Οργάνωσης της Εκδήλωσης να με συμπεριλάβει στους ομιλητές. Έχω το καλό και το κακό ότι είμαι ο τελευταίος. Κακό γιατί έχουμε περάσει το χρόνο, οπότε πρέπει να τα πω γρήγορα. Καλό γιατί ακριβώς επειδή έχουμε επικαλύψει πολλοί οι συνάδελφοι, μπορώ να είμαι πιο περιεκτικός. Εγώ, όπως καταλάβατε, θα μιλήσω για την υγεία. Θυμίζω ότι όταν λέμε υγεία, δεν είναι μόνο πόσο είναι το ζάχαρο, η χοληστερίνη, η ουρία κλπ. Δηλαδή το σωματικό κομμάτι, αλλά όταν λέμε μιλάμε για μια ισορροπία μεταξύ σωματικού, ψυχικού και κοινωνικού παράγοντα, δηλαδή να είμαστε καλά συνολικά. Και το να είμαστε καλά συνολικά, σήμερα, ας πούμε, στην Ελλάδα δεν είμαστε καλά έτσι κι αλλιώς, γιατί δεν είμαστε καλά κοινωνικά. Έχουμε ένα 25% ανεργίας, έχουμε πρόβλημα επιβίωσης συνολικά σε κοινωνία, άρα ουσιαστικά η υγεία μας απειλείται ήδη. Και δεν είναι τυχαίο ότι σε αυτή την φάση, σε αυτή την πορεία που ζούμε σήμερα, έρχεται να μπει και αυτό το τεράστιο δίλημα, όπως υπόθηκε και το προηγούμενο ομιλητή πολύ καλά, θα τα ξαναπώ, το ότι δηλαδή την ώρα που είμαστε γονατισμένοι οικονομικά και κοινωνικά, έρχονται να πετάξουν δίθεν χρυσές ελπίδες για δίθεν δουλειά, για δίθεν ανάπτυξη, αυτοί οι οποίοι όπως αποδείχθηκε μόνο για ανάπτυξη και για δουλειά δεν μιλάνε. Στην υγεία λοιπόν. Εδώ πρέπει να θυμίσω ότι η υγεία του ανθρώπου καθορίζεται από την αλληλεπίδρασή του με το περιβάλλον. Άρα βλέπουμε, αρχίζοντας από αριστερά, το νερό, το τι ποιότητα νερό θα πιούμε προφανώς έχει να κάνει με την υγεία μας, από τα απορρίμματα που πάλι μπαίνουμε στο περιβάλλον επηρεάζουν τον άνθρωπο, ο αέρας, το τι αέρα θα εισπνεύσουμε, η διατροφή, που είναι μια ολόκληρη κουβέντα, το πώς αυτή επηρεάζεται από όλες αυτές τις επιπτώσεις και τις μολύνσεις και τις ρυπάσεις, από τους χημικούς ρυπαντές, οι οποίοι πάνε και στο έδαφος. Άρα έχουμε έδαφος, νερό, αέρα και ένταση παραμαρτούδα που είναι η διατροφή που βγαίνει ακριβώς από αυτά. Ο οργανισμός μας εκτίθεται, δηλαδή εκτιθέμεθα, όπως το λέμε, σε διάφορους παράγοντες, που τους ονομάζουμε παράγοντες κινδύνου, την ημέρα που γίνεται η σύλληψη στο έμβριο, στην κοιλιά της μάνας μας δηλαδή, αρχίζουμε να εκτιθέμεθα από αυτό που πίνει η μάνα, στο νερό, από αυτά που τρώει, από αυτά που εισπνέει, από τα φάρμακα που πιθανόν θα πάρει, από το περιβάλλον στο οποίο ζει. Άρα, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, γιατί συνήθως για την υγεία όταν μιλάμε για τα οξέα προβλήματα. Τώρα, πήρα κάτι και έπαθα κάτι. Δεν είναι μόνο το οξείο, είναι και ο χρόνος. Είναι η διάσταση του χρόνου, η έκθεση δηλαδή μέσα στον χρόνο. Και πάμε τώρα στην έκθεση που μας αφορά, δηλαδή την έκθεση από τις εξορυκτικές και μεταλλευτικές διαδικασίες, όπου εδώ έχουμε πάλι επιμέρους διαστάσεις, πρέπει να κάνουμε την πυκνότητα της έκθεσης, πόσο πυκνή είναι, και την ποιότητα βέβαια, τι είναι, τα παρέα μοντέλα κλπ. Θα δούμε παρακάτω, και τον χρόνο, για πόσο χρόνο εκτίθεται ο πληθυσμός. Ο χρόνος, όταν έχουμε μια χρόνια έκθεση, η οποία δεν δείχνεται, τα αποτελέσματα δεν φαίνονται σήμερα άμεσα, αλλά φαίνονται μακροπρόθεσμα και έχουμε ακριβώς κυρίως την καρκινογένεση αλλά και τα καρδιακιακά, δηλαδή τα χρόνια νοσήματα που παράγονται από το να εκτιθέμεθα σε σχετικά χαμηλές δόσεις αλλά για μεγάλο χρονικό διάστημα. Και πάμε να δούμε λοιπόν τα ορυχεία χρυσού. Τι σημαίνει αυτό. Εδώ έτσι και λίγες εικόνες για να χαλαρώσουμε, αλλά όχι να χαλαρώσουμε, μάλλον να τρομάξουμε περισσότερο. Εδώ έχουμε το αντίστοιχο παράδειγμα του 2004 που άρχισε στην Τουρκία και βλέπετε μια αντίστοιχη περιοχή. Το 2004 τον Οκτώβρη αρχίζουν να γίνονται οι δρόμοι. Το Μάιο του 2005 αρχίζει να φαίνεται η ερήμωση. Έχουν κοπεί. Εκεί δεν είχε και μεγάλα δάση όπως είδατε, παρόλα αυτά αρχίζει να φαίνεται. 29 Μαΐου μεγαλώνει η καταστροφή. Και πάμε πλέον στην τεράστια τρύπα που έγινε, η οποία κατέληξε από αεροφωτογραφία πια να είναι αυτό το κρανίου τόπος, το Τριδαντά, στην Τουρκία είναι αυτό, το οποίο μας δείχνει ακριβώς το μέλλον και της περιοχής εδώ. Τώρα, όσον αφορά την υγεία. Όπως υπόθηκε, γι' αυτό λέω αυτά, με βοηθάει πάρα πολύ οι προηγούμενοι ομιλητές, θα έχουμε πετρώματα και εδάφη χωρίς χρυσό, τα οποία πρέπει να βγουν δηλαδή από τη γη, άρα έχουμε αυτή την εκρίζωση ας πούμε τόνων, οι οποίοι θα δημιουργήσουν πρώτα απ' όλα τόνους αντίστοιχα σκόνης, παράλληλα την υπερβολική χρήση του νερού. Εδώ το νερό θυμίζω ότι είναι ένας βασικός όρος ζωής, χωρίς νερό δεν μπορούμε να ζήσουμε. Δηλαδή ούτε μια μέρα παραπάνω δεν μπορούμε να ζήσουμε αν δεν πιούμε νερό. Άρα το νερό δεν είναι απλώς ένας παράγοντας, είναι ο σημαντικότερος για την επιβίωσή μας.
Και βέβαια τα απόβλητα που θα δημιουργήσει αυτή η διαδικασία, που είναι τα απόβλητα με διάφορα χημικά, όπως πρώτα απ' όλα το κυάνιο, αλλά όχι μόνο, και πολλά βαρέα μέταλλα. Όλα αυτά λοιπόν επηρεάζουν την υγεία και πρώτα απ' όλα, είναι σημαντικό αυτό γιατί το ξεχνάμε πολλές φορές, τα πρώτα θύματα είναι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι στα μεταλλεία. Και αυτό με την παγκόσμια πείρα που έχουμε από χιλιάδες, εκατομμύρια μάλλον ανθρώπους οι οποίοι δουλεύουν στα μεταλλεία σε όλο τον κόσμο. Οι οποίοι έχουν πάρα πολλά προβλήματα, από το απλούστερο την απώλεια ακοής, κρίση κτλ. Μέχρι κυρίως, επειδή ακριβώς όπως είπα είναι αυτοί οι σπνέων συνέχεια διάφορες σκόνες οι οποίες έχουν και διάφορα βαρέα μέταλλα, έχουμε παθήσεις αναπνευστικού κατά κύριο λόγο, οι οποίες αρχίζουν φοιτητίες, φυματίωση μέχρι και βέβαια και καρκίνο της τραχείας, βρόχου και πνεύματος, αλλά και άλλα νοσήματα όπως το αίμα, τους δέρματος, μυοσκελετικό κλπ. Οι εργαζόμενοι, το τονίζω αυτό, είναι τα πρώτα θύματα και αυτό έχει τεράστια σημασία να το θυμόμαστε και να το θυμούνται και αυτοί που μέσα στην απόγνωσή τους καμιά φορά είναι άντες πάρα να δουλέψουν. Είναι τα πρώτα θύματα που ακριβώς τους εκμεταλλεύονται λόγω του προβλήματος που έχουν. Εδώ είναι ακριβώς τα ανοιχτά αυτά ορυχεία, τα οποία πρώτα απ' όλα λοιπόν έχουμε τη σκόνη. Η σκόνη σημαίνει τόνοι αυτοί αιωρούμενα σωματίδια, τα οποία δεν αφορούν μόνο την Χαλκιδική, αλλά όπως είπαμε αφορούν τα πάντα, τους πάντες και πρώτα απ' όλα και τους Θεσσαλονικείς. Είναι ότι θα εισπνέουμε όλοι μαζί τόνους αυτούς, οι οποίοι καταρχήν μόνο σκόνη, κάνουν αποφρακτικές πνευμονοπάθειες. Μπουκώνουν δηλαδή τα πνευμόνια. Από εκεί και πέρα, ανάλογα με τις προσμίξεις που έχουν, δηλαδή τα χημικά, τα βαρέα μέτρα κλπ., έχουμε από ραδιενεργό άκρακα μέχρι διάφορες άλλες ουσίες, έχουμε το καρκίνο του πνεύμονος και διάφορους άλλους καρκίνους, οι οποίοι θα φανούν το ταμείο, δηλαδή θα είναι μετά από χρόνια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί ακριβώς δεν φαίνεται σήμερα και πολλές φορές μας λένε δεν μπορείς να το αποδείξεις. Βεβαίως και δεν μπορώ να το αποδείξω, γιατί για να το αποδείξω πρέπει μετά από 30 χρόνια να μετράω φέρετρα. Και προτιμάω να μην μετράω φέρετρα σήμερα παρά να φτάσω να το αποδείξω 30 χρόνια μετά. Η όξινη απορροή, το κόκκινο νερό που υπόθηκε, η οποία βγαίνει έτσι και αλλιώς, δεν είναι μόνο στην βροχή, βγαίνει έτσι και αλλιώς από το τουμπάρισμα, το ότι βγαίνουν όλα αυτά τα πετρώματα, άρα και όλα τα βαρέα μέταλλα στην επιφάνεια και με την απλή βροχή αυτά πάνε μετά στον υδροφόρο ορίζοντα και άρα τα αφήνουν. Εδώ έχουμε δηλαδή δηλητηρίαση όλων μας από τα διάφορα μέταλλα που υπόθηκαν και πριν, αρσενικό, μόλυβδος, κάδμιο, υδράλιο κτλ. Έχουμε δηλαδή και από το νερό, εκτός από τον αέρα που είχαμε πριν. Το αρσενικό, ένας βασικότατος παράγοντας που έτσι και αλλιώς θα βγει και βγαίνει μέσα από αυτά, έχουμε την η έκθεση του αρσενικού είναι δέρμα, που κάνει διάφορα πράγματα, καρκίνος του δέρματος, αλλά και μυελότερο στον ανεμία, καρδιακές αριθμίες, βρονχίτιδα, φθαλμούς, διαβήτης και είναι ένα ισχυρότερο καρκινογόνο που αφορά πάρα πολλά όργανα, το δέρμα, το προστάτη, το σηκώδιο, το πνεύμονα, ουρδό, βοχή, στραχεία, νεφρά. Δηλαδή το αρσενικό, η έκθεση του αρσενικού από όλη αυτή τη διαδικασία, η οποία θα το βγάλει μπροστά και στην εισπνοή μας και στην κατάφωσή μας, στο νερό μας, έχει μακρόχρονα σημαντικότατη καρκινογόνο μέσα. Και πάμε στο ωκεάνιο, όλα αυτά τώρα, άμα θέλαμε να τα δούμε αναλυτικά, θα πρέπει να μιλάμε 20 ημέρες δηλαδή για ένα-ένα όλες τις χημικές ουσίες. Παίρνουμε ενδεικτικά μερικά τα οποία δείχνουν το έργος του προβλήματος. Αλλιώς είναι και άλλα πολλά που δεν έχουμε τον χρόνο να δούμε. Το ωκεάνιο λοιπόν μπαίνει στον οργανισμό είτε από το νερό και το φαγητό, άρα από όλη τη διατροφική αλυσίδα, από την αναπνοή και από την επαφή με το δέρμα. Μπαίνει στον οργανισμό και από εκεί και πέρα οι επιδράσεις τους είναι είτε οι άμεσες, άμα δηλαδή πάρουμε πολύ ωκεάνιο, έχουμε προβλήματα στο νευρικό, αναπνευστικό, καρδιακό, μπαίνουν στο νοσοκομείο δηλαδή, επιγόντως, ή μακροχρόνια που είναι δηλαδή χαμηλότερες εκθέσεις, αλλά μακροχρόνιες, όπου έχουμε από ψυχολογικά, ανορεξία, βροχοκύλη και συγγενείς ανομαλίες. Εδώ ακριβώς, θα τα δούμε παρακάτω, είναι τα παραδείγματα τέλος πάντων, τα οποία δείχνουν και υπόθηκε και αυτό, ότι ακόμα και στο καλύτερο, στη Φιλανδία, είναι ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα, που δυστυχώς μας δόθηκε η ευκαιρία, δυστυχώς για τους Φιλανδούς, έτσι, μας δόθηκε η ευκαιρία να το βγάλουμε σήμερα, γιατί είναι καινούργιο, πριν από δύο μήνες έγινε. Η Φιλανδία, ξανατονίζω, δηλαδή μια χώρα σκανδιναβική, όπου ξέρουμε εκεί πόσο ευαίσθητη. Πόσο ελέγχεται για το περιβάλλον πρώτα απ' όλα, με ελεκτικούς μηχανισμούς, με αυστηρότερους μηχανισμούς που άρα η κάθε εταιρεία εκεί είχε, πραγματικά είχαν βάλει ό,τι ισχύει σήμερα σαν έλεγχο και τι έγινε. Έγινε η καταστροφή στη Φιλανδία, η οποία μετράει αυτό που μετράει. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει σήμερα εδώ με το σκάνδαλο που σηκώθηκε και με το πόσο διαφθορά έχουμε στο φαινόμενο. Λοιπόν, πάμε να δούμε το 2006 το ΕΣΜΕ στην Τουρκία. Νεροποντή απλώς. Έριξε πολύ νερό. 26 Ιουνίου του 2006. Τρεις μέρες μετά είχαμε 1.500 ασθενείς στις υπηρεσίες υγείας της περιοχής, οι οποίοι είχαν κυρίως αναπνευστικά και νευρολογικά προβλήματα και υπερβολική κόπωση.
1500 άνθρωποι στην περιοχή εκείνη μπήκαν στο νοσοκομείο. Και έγινε μια μελέτη βέβαια από τον τουρκικό ιατρικό σύλλογο, η οποία απέδειξε, έκαναν όλοι δηλαδή τη μελέτη κλινική, χημική κλπ., ότι επρόκειτο για δηλητηρίαση από κυάνιο που αποδόθηκε στην έκκληση κυάνιο από το αρχείο Χρυσού του Κυρνατάκη. Δηλαδή από το τέρμα αυτό, από τη δεξαμενή αυτή, η οποία υπερχυλίστηκε λόγω της βροχής, απλά μόνο βροχή, δεν έσπασε το φράγμα, απλώς είχαμε υπερχύλιση. Και αυτό έφτασε μέσα από τον υδροφόρο ορίζοντα. Πώς θα το πάρουν είδηση, το ήπιαν οι άνθρωποι και είχαμε 1500 άτομα στο νοσοκομείο. Και είδαμε και, αυτό είναι ένα ενδιαφέρον θέμα δυστυχώς και για τους κτηνοτρόφους μας, είχαμε και τερατογενέσεις στην περιοχή, βλέπετε εδώ τα προβατάκια που έχουν διάφορα προβλήματα, και όχι μόνο τερατογενέσεις, αλλά και 550 πρόβατα τα οποία πεθάνανε τις δύο εκείνες τρεις μέρες μετά, γιατί ακριβώς εκτέθηκαν στο κιάνι. Είχαμε μια καταστροφή δηλαδή και οξία δηλητηρίαση ακριβώς στον προβάτη. Αυτά ήταν δηλαδή ένα απλό παράδειγμα από μια, σαν να λέω, μια απλή πλημμύρα. Δεν είχαμε αυτή την τρομερή καταστροφή. Άρα υπάρχουν πάρα πολλά ατυχήματα σε παγκόσμιο επίπεδο και όχι μόνο σε χώρες υπανάπτυξης, ξέρω εγώ, κλπ. Φτωχές. Τα πρώτα μεγάλα ατυχήματα γίνανε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και βέβαια Ρουμανία κτλ. Και πάρα πολλά. Δηλαδή που σημαίνει τι, ότι με τις καλύτερες προδιαγραφές να τηρήσουμε τους καλύτερους νόμους, του αυτούς κτλ. Δεν μπορούμε να προβλέψουμε τον σεισμό. Και εδώ μιλάμε για μια συμμογενή περιοχή βέβαια. Στην Χαλκιδική και στη Βόρεια Ελλάδα γενικότερα, γιατί εδώ να προσθέσω, γιατί μιλάμε για τη Χαλκιδική, αλλά είναι δυστυχώς η καταστροφή, το είπατε εσείς νομίζω, η καταστροφή, μιλάμε για την καταστροφή όλης της Βόρειας Ελλάδας. Δηλαδή, αν προχωρήσουν αυτές οι επενδύσεις εντός εισαγωγικών, καταστροφές τις ονομάζω εγώ, έχουν Χαλκιδική, Κυρκής, Ροδόπη, Αλεξανδρούπολη, κάνουν όλη τη Βόρεια Ελλάδα, η οποία θα καταστραφεί τελείως. Άρα το ατύχημα δεν μπορούμε να το προβλέψουμε έτσι και αλλιώς. Και εκεί μπαίνουν και τα ερωτήματα που μπήκαν στους προηγούμενους συνάδελφους. Άρα, έστω και με τους καλύτερους όρους, μπορώ να διακινδυνεύσω ένα ατύχημα σε μια περιοχή η οποία έχει τη δικιά της ιστορία, τη δικιά της δυνατότητα ανάπτυξης, τουρισμός, οικοτουρισμός κτλ. Κτλ. Που υπόθηκαν τους προηγούμενους. Εδώ είναι μερικά ατυχήματα ακριβώς. Βλέπετε εδώ το 1994 στη Νότια Αφρική που έφυγε το φράγμα, έσπασε και φαίνεται πώς πήγαν και στα χωριά μέσα κτλ. Πλήρης καταστροφή και θάνατος βέβαια της περιοχής. Άρα μιλάμε για μια περιβαλλοντική καταστροφή και εδώ θέλω να τονίσω ότι υπόθηκε πάλι ότι από την πλευρά της υγείας το βλέπουμε σαν κοινωνικό παράδειγμα δηλαδή, έχω μια τεράστια και κοινωνική καταστροφή, όχι μόνο του περιβάλλοντος δηλαδή, αλλά κοινωνική καταστροφή, απορρίθμιση, υποβάθμιση. Και αυτό είναι ένα σημαντικός παράγον τον οποίο τον ξεχνάμε. Αυτή η λίμνη είναι από την Αμερική, στο Πέρθ, έτσι. Μία λίμνη, ένα πώς το λένε, πέλμα, δηλαδή λίμνη αποβλήτων, μετά από 50 χρόνια που είχε κλείσει αυτό το. Δηλαδή μένει, αυτό το είπε κάποιος συνάδελφος που το είπατε πριν, πάρα πολύ σημαντικό, ο κ. Καρμούνη, ότι μένει, η βρώμα μένει. Δηλαδή η επίπτωση, η τοξική δεν θα είναι ότι θα φύγουν σε 5 χρόνια και καθαρίσουν. Αντιθέτως, είναι μη αναστρέψιμη. Και αυτό είναι το σημαντικό που μας αφορά και για το περιβάλλον και για τον άνθρωπο, την υγεία του. Ότι οι βλάβες που θα γίνουν τόσο στο περιβάλλον όσο και στην υγεία των ανθρώπων δεν είναι να πούμε, εντάξει ρε παιδί μου, θα περάσουμε 5 χρόνια, δεν θα αναπνέουμε καλά, αλλά μετά όλοι θα γίνουμε καλά. Όχι. Όσοι είναι να αρρωστήσουν και να πεθάνουν, θα αρρωστήσουν και να πεθάνουν. Είναι μη αναστρέψιμες οι βλάβες. Θα έχουμε κόσμο, θα έχουμε πολλά θύματα σε αυτή την επένδυση εντός εισαγωγικών, που είναι επένδυση για τους άλλους, είναι κέρδη για τους άλλους, αλλά είναι ζημιές όπως σωστά υπόθηκε για μας. Και εδώ να τονίσω επίσης και κάτι, γιατί γίνεται, χρησιμοποιείται πολλές φορές σαν επιχείρημα. Είχαμε μια αντίστοιχη κουβέντα στο Δήμο Καλαμαριά, που είχε καλέσει το Δημοτικό Συμβούλιο, και ήταν και ο περίφημος κ. Πάκρας, ο οποίος έλεγε ότι ως γνωστόν στη Χαλκιδική έχουν ορυχεία από την αρχαιότητα. Πρώτον, όπως τονίστηκε, ακριβώς και από την αρχαιότητα ακόμα έχουμε ρήπανση που δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Αλλά το πιο σημαντικό ακόμα, το οποίο δεν το έχουμε συλλάβει νομίζω, είναι η διάσταση του έργου στην αρχαιότητα και όχι μόνο στην αρχαιότητα, ακόμα και πριν 30 χρόνια. Το επίπεδο της εξόρυξης ήταν άντε του κουτού και άντε με κάποια μηχανήματα μικρά. Τώρα μιλάμε για μετροπόντικα, δηλαδή για τεράστια μηχανήματα τα οποία σε πάρα πολύ λίγο χρόνο θα τεινάζουν στον αέρα όλο το βουνό. Άρα δεν μπορεί να υπάρχει καμία συσχέτιση και παραλληλισμό με τις αντίστοιχες δραστηριότητες της αρχαιότητας, όχι μόνο της αρχαιότητας, ακόμα και του 1950, 60, 70 εδώ πέρα. Δηλαδή σήμερα μιλάμε το εύρος του προβλήματος είναι το τέτοιο, άρα και η καταστροφή πολύ μεγαλύτερη και μη ελέξιμη. Όσον αφορά τους εργαζόμενους, εδώ το λέω πάντα γιατί το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό και έχει να κάνει με την κοινωνική υγεία που λέμε. Η ερήμωση αυτή, η κοινωνική που θα φέρει αυτή η καταστροφή, προφανώς θα κάνει και τους Χαλκιδικιώτες τι, μετανάστες σε άλλες χώρες.
διότι εδώ δεν θα υπάρχει ζωή. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο πρέπει να το θυμόμαστε κιόλας. Η Αφρική, ειδικά η Νότιος Αφρική, είναι η πιο πλούσια σε κοιτάσματα χρυσού και διαμαντού του κόσμου. Και πού είναι οι μαυρούλιδες, είναι εδώ, έρχονται στη Βόρεια Ευρώπη, στην Ευρώπη κλπ. Και μας πουλάνε κασέτες. Γιατί δεν γίναν πλούσιοι λοιπόν από το χρυσό. Κάποιοι γίναν πλούσιοι. Αλλά αυτοί είναι ακριβώς οι λίγοι. Η πλειοψηφία, η κοινωνία δηλαδή των μαύρων στην Αφρική έρχεται εδώ ως μετανάστες και ό,τι αυτό σημαίνει για την υγεία τους και για την κοινωνική τους και οικογενειακή τους ισορροπία. Αλλά με αυτή την έννοια θα οδηγήσουν σε μια καταστροφή η οποία θα φέρει καταστροφή και στους ίδιους. Γι' αυτό λέμε ότι ακόμα και από την πλευρά της υγείας τα ορυχεία χρυσού βλάπτουν ανεπίτρεπτα την υγεία μας, γι' αυτό δεν πρέπει να προχωρήσουν. Είναι ανεπίτρεπτη αυτή η καταστροφή που θα έρθει. Εδώ είναι από τους συναδέλφους της αντίστοιχου πάνελ που έχει γίνει στην Τουρκία και που τον ίδιο λόγο. Και εδώ πρέπει να τονίσω κάτι, γιατί το συζητήσαμε λίγο, μάλλον και τέτοια από κάποιους στην Καλαμαριά, στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ότι εμείς όλοι που βρισκόμαστε εδώ, βρισκόμαστε γιατί ακριβώς πιστεύουμε σε αυτόν τον αγώνα και γιατί θεωρούμε ως επιστήμονες ότι πρέπει να βάλουμε την επιστημονική γνώση στις ανάγκες, να υπηρετήσουμε τις ανάγκες της κοινωνίας. Υπάρχουν και κάποιοι επιστήμονες όμως, που είδαμε μερικούς και στην Καλαμαριά, οι οποίοι έχουν προφανώς άλλα συμφέροντα, εργαζόμενοι ως υπάλληλοι της εταιρείας. Εμείς δεν είμαστε κανένας υπάλληλοι, ερχόμαστε μόνοι μας με τα δικά μας έξοδα. Γιατί? Όχι γιατί είμαστε άγιοι και θεοί κτλ., αλλά γιατί πιστεύουμε ακριβώς ότι ο κάθε επιστήμονας πρέπει και αυτός να βάζει το λιθαράκι του στην κοινωνική ανάπτυξη και στην προστασία της κοινωνίας. Ακριβώς. Άρα το κίνημα και χθες, δεν ξέρω αν έχουμε και φωτογραφίες, το συμπέρασμά μας είναι το χωριό μου το πονάω, τα αγαπώ δεν το πουλάω. Ευχαριστώ.